Καλημέρα. Ημέρα των Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου 2019. Και όπως είπαμε και από χθες, εμείς συνεχίζουμε κανονικά τα vlogs μας, ανεξαρτήτως των ημερών. Γεννήμαι λίγο μέσα στο κλίμα. Έχω φορέσει ξανά αυτή την πολύ ωραία σάρπα που μου έχει φέρει δώρο η φίλη Μαρία Παντσιοπούλη, ψυχολόγος από την Αθήνα, η οποία έχει κάνει και την παρουσίαση του βιβλίου στο Σύνταγμα. Έχω βάλει και τα σκουλαρίκια που μου φέρα σωστή, τα οποία είναι έτσι γκλινγκλόν, γκλινγκλόν. Γιατί νομίζω ότι η Μαρία για τα Χριστούγεννα μου τα έφερε, αλλά εγώ, επειδή είμαι ανυπόμονη, τα φορούσα από πριν. Αλλά επειδή το θέμα μας δεν είναι χριστουγεννιάτικο, ας είναι το ντύσιμο κάπως, λέμε τώρα. Λοιπόν, έχω μια επιστολή από μια φίλη και είπαμε, όλα τα θέματα είναι για όλες τις μέρες. Έκανα το λάθος να κάνω παράλληλη σχέση και τώρα το πληρώνω, λέει. Θέκλα μου, είμαι παντρεμένη εδώ και 20 χρόνια και έχω 3 παιδιά. Το ένα στη εφηβεία και τα δυο στη δεύτερη σχολική ηλικία. Επίτηδες δεν λέω τις ηλικίες των παιδιών σου για να μην προδώσω την ταυτότητά σου. Με τον σύζυγο μου αγαπηθήκαμε πολύ. Ήμασταν σε σχέση για ένα χρόνο και μετά παντρευτήκαμε. Για 18 χρόνια ζούσα σε ένα γάμο χωρίς ιδιαίτερη επικοινωνία. Ο σύζυγος μου δούλευε μέχρι αργά το βράδυ, 12 με 1 τα μεσάνυχτα, και σχεδόν δεν βλεβόμασταν καθόλου. Πολλά βράδια εγώ κοιμόμουν όταν αυτός επέστρεφε στο σπίτι. Δεν είχε επικοινωνία με τα παιδιά του και όλες τις ευθύνες τις αναλάμβανα εγώ, του σπιτιού και των παιδιών. Αυτός ήταν και καυγάς που είχαμε καθημερινά, γιατί εγώ τον ήθελα στο σπίτι μαζί μας, να δειπνίσουμε μαζί, να ανταλλάξουμε τα της μέρας, να περνούμε μαζί τα βράδια σαν μια φυσιολογική οικογένεια. Αυτός όμως είχε πάντα σαν δικαιολογία ότι έχουμε χρέος και ότι είναι δύσκολο και ότι πρέπει να δουλεύει για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά. Σημειώστε ότι δουλεύω κι εγώ και βοηθούσα οικονομικά. Πριν 2,5 χρόνια περίπου έκανα το μεγαλύτερο και μοιραίο λάθος της ζωής μου και απάτησα το σύζυγό μου. Ίσως βρήκα την επικοινωνία και τη σημασία που δεν είχα από αυτόν και αυτό με έλκυσε στο να προχωρήσω με αυτόν τον άντρα. Κράτησε περίπου 3 μήνες μέχρι που ο σύζυγος μου άρχισε να με υποψιάζεται. Ένα πρωί με ρώτησε αν συμβαίνει κάτι με άλλον άντρα και εγώ μετά από μεγάλο καυγά και βία το παραδέχτηκα. Τότε ξεκίνησε ο δικός μου Γολγοθάς. Με έδιωξε από το σπίτι με το μικρότερο μας παιδί γιατί ήθελε να έρθει μαζί μου, το παιδί δηλαδή. Και για ένα μήνα έμενα στο σπίτι φίλης μου. Δεν με ήθελαν ούτε και οι γονείς μου. Πέρασε ο μήνας και προσπαθούσε μετά με διάφορους τρόπους, βάζοντας τα παιδιά μπροστά να με φέρει πίσω στο σπίτι, ώσπου και τα κατάφερε. Εν τω μεταξύ, εγώ διέκοψα κάθε επαφή με τον άλλο. Φαίνεται πως ο άλλος δεν ήταν σημαντικός για σένα, δεν τον είχες ερωτευτεί τον άλλο, δεν τον αγάπησες, δεν αγάπησες αλλού. Παρασύρθηκε σε μια παράλληλη σχέση. Και λέω παρασύρθηκες, μην δίνω ότι παρασύρθηκες από τα συναισθήματα της στιγμής και από την έλλειψη σημασίας που είχες από τον άντρα σου. Πήγα σπίτι και στο μήνα πάλι τσακωθήκαμε και πάλι με έδιωξε και αυτή τη φορά πήγα στο σπίτι των γονιών μου αφού μιλήσαμε και τα βρήκαμε με τους γονείς μου. Δεν πέρασαν 3 μέρες και ήρθε στους γονείς μου να ζητήσει βοήθεια για να με πείσουν να επιστρέψω πίσω στο σπίτι μας. Εγώ όμως ήμουν ανένδοτη και δεν ήθελα. Αυτός δεν τα έβαζε κάτω και κάθε μέρα έστελνε 100 μηνύματα και άλλα τόσα τηλεφωνήματα της μητέρας μου με κλάματα μέχρι που τα κατάφερε και πάλι. Επέστρεψα στο σπίτι μετά από πολλές συζητήσεις και περάσαμε 2 χρόνια μαζί, μπορώ να πω, τα καλύτερα της ζωής μας. Μου έδειξε όλη την αγάπη που είχε κρυμμένη στην καρδιά του, μου εκφράστηκε όσο ποτέ στα τόσα χρόνια γάμου. Περάσαμε 2 χρόνια υπέροχα με αξέχαστες αναμνήσεις. Φυσικά υπήρχαν και μέρες που είχε τα θέματα με τις σκέψεις όλων αυτών των καταστάσεων που περάσαμε και φυσικά για το δικό μου αμάρτημα. Το δικό σου αμάρτημα λέει το τραγούδι, ε. Δεν τολμώ να το τραγουδήσω γιατί είναι του παραφώνου. Κάποιες φορές το ξεπερνούσαμε, κάποιες όμως καταλήγαμε σε καυγάδες και βία ξεσπάσματα από αυτόν και κατέληγα να φεύγω και πάλι από το σπίτι για μερικές μέρες και μετά να επιστρέφω. Πριν 8 μήνες ήρθε ένα βράδυ στο σπίτι και μου είπε «Δεν μπορώ να το ξεπεράσω όλο αυτό, το έχω συνέχεια στο μυαλό μου, γι' αυτό και θέλω να το τελειώσουμε εδώ». Και να σας πω ότι μέχρι το μεσημέρι εκείνης της μέρας ήταν όλα τέλεια, αγαπημένοι και ερωτευμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Εγώ επέμενα ότι μπορούμε, άλλωστε 2 χρόνια τώρα περνούσαμε υπέροχα και δεν ήθελα να το τελειώσουμε. Αυτός επέμενε
και τελικά έφυγε, πήρε όλα του τα προσωπικά πράγματα και πήγε στο σπίτι των γονιών του, όπου και μένει εκεί μέχρι και σήμερα. Όλο αυτό το διάστημα των 8 μηνών, αυτός ξεκίνησε μια νέα ζωή, βγαίνει με φίλους τακτικά τα βράδια, νιώθει ελεύθερος όπως μου είπε και αυτό του αρέσει γιατί ξεχνιέται και τον ηρεμεί. Αλλά και κάποια βράδια ερχόταν στο σπίτι μας και μένε μαζί μας, κοιμότανε μαζί μου, κάναμε έρωτα και μου έδινε ελπίδες. Μου ζητούσε να του δώσω χρόνο να ηρεμήσει και να αποφασίσει τι πραγματικά θέλει τελικά. Όμως υπήρχαν και κάποιες στιγμές που δεν ήθελε να με δει και μου ανακοίνωνε ότι εμείς οι δύο τελειώσαμε και ότι ξεκινά διαδικασία διαζυγίου. Μια εβδομάδα μετά το μετάνιωνε και επέστρεφε. Πήγαμε και ένα ταξίδι οικογενειακό στην περασμένη εβδομάδα, όμως εγώ τον αγαπάω πολύ και δεν θέλω να χωρίσω και τον παρακαλάω κάθε μέρα. Πήγαμε και ένα ταξίδι οικογενειακό στην περασμένη εβδομάδα και όταν επιστρέψαμε μου είπε να χωρίσουμε. Όμως εγώ τον αγαπώ πολύ και δεν θέλω να χωρίσω. Τον παρακαλάω κάθε μέρα, τα μπειρώνομαι μπροστά του και αυτός είναι αρνητικός και επιμένει στην απόφασή του. Ζητώ τη δική σας συμβουλή. Ευχαριστώ. Όταν ήρθε το mail, τότε που ήρθε το πρώτο, απάντησα στη φίλη. Θα το βάλω να πάρει σειρά για vlog. Βασικά χρειάζεστε οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία ζευγαριού. Όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορεί το ζευγάρι να τα ξεπεράσει από μόνο του και τη σύστησα να διαβάσουν και το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω». Μου απάντησε η φίλη, ευχαριστώ πολύ, θα περιμένω να το δω, δηλαδή το vlog όταν θα γίνει. Όσο για την ψυχοθεραπεία, προσπάθησα αρκετές φορές να τον πείσω να πάμε σε κάποιον ειδικό και μετά από πολλή προσπάθεια πήγαμε 3 φορές και διακόψαμε, γιατί μου λέει ότι δεν βλέπω κάποια βοήθεια, γιατί να πηγαίνω, δεν το χρειάζομαι. Και για να πω την αλήθεια, όντως δεν ήταν και πολύ δυνατός για να χειριστεί το θέμα μας ο ψυχολόγος που επισκεφθήκαμε και έτσι το άφησε και δεν θέλει τώρα να πάμε σε κάποιον άλλον. Λοιπόν, φιλενάδο, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι με 1, 2 και 3 συναντήσεις σε ένα ψυχολόγο δεν λύνονται τα προβλήματα ενός ζευγαριού, τα οποία είναι τόσο σοβαρά, τόσο επώδυνα και τόσο τραυματικά. Το αν είναι δυνατός ή όχι ο ψυχολόγος, αυτό θα φανεί μετά από τουλάχιστον 3 μήνες ψυχοθεραπείας που κάνει ένα ζευγάρι. Δεν ξέρω γιατί, έχω παρατηρήσει στα 20 χρόνια που έχω εργαστεί ως ιδιώτης ψυχολόγος ότι το μίνιμουμ, το ελάχιστο χρονικό διάστημα για να παρατηρηθεί κάποια αλλαγή, ουσιαστική αλλαγή, είτε στη σχέση ενός ζευγαριού που κάνει θεραπεία ζευγαριού, είτε στο πώς νιώθει και πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος που κάνει ψυχοθεραπεία, είναι οι 3 μήνες. Ίσως και γιατί είναι ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να αλλάξουν κάποιες νευρονικές συνδέσεις στον εγκέφαλο, για να ισχυροποιηθούν και να οικειοποιηθεί ο άνθρωπος νέους τρόπους λειτουργίας. Με 2 και 3 συναντήσεις δεν λύνεται το πρόβλημα. Λοιπόν, είναι καταφάνερο, θα σου πω τη γνώμη μου εφόλης της ύλης. Είναι καταφάνερο ότι πέσατε στην παγίδα που πέφτουν πολλά νεαρά ζευγάρια. Πρέπει να παντρευτήκατε και μικροί, δεν μου γράφει ηλικίες, αλλά πρέπει να παντρευτήκατε νωρίς, στη δεκαετία των 20. Έχετε πέσει στην παγίδα που πέφτουν πολλά νεαρά ζευγάρια, να αγωνιούν ιδιαιτέρως για τα χρέη, αγωνιούν ιδιαιτέρως για τα χρήματα. Πολλές φορές είναι ο άνδρας αυτός που έχει περισσότερη αγωνία για τα χρήματα, γιατί αυτός είναι και ο κοινωνικός του ρόλος, είναι και ο ρόλος που δίνει η κοινωνία, ή που έδινε τουλάχιστον η κοινωνία στον άντρα, να έχει αυτό την έγνοια για να πάει καλά οικονομικά η οικογένεια, να ξεχρεωθούν τα χρέη κτλ. Στην παγίδα να αγοράζουμε σπίτια, να χτίζουμε σπίτια, να κάνουμε επενδύσεις ή να αγοράζουμε με δάνεια και με χρέη αυτοκίνητα, να κάνουμε πράγματα με λεφτά που δεν έχουμε και μετά να δουλεύουμε ατελείωτες ώρες για να ξεχρεώσουμε αυτά τα οποία έχουμε πάρει χωρίς να έχουμε χρήματα. Λοιπόν, για 18 ολόκληρα χρόνια υπήρχε κενό συναισθηματικό σε εσένα και στον άντρα σου προφανώς θα υπήρχε συναισθηματικό κενό, γιατί από τη στιγμή που έλειπε από το σπίτι και από τη στιγμή που δεν περνούσε ούτε αυτός ουσιώδη χρόνο μαζί σου με το τέρι του και ήταν όλες του ημέρες και ώρες αφιερωμένες στη δουλειά, σίγουρα και αυτός ήταν στερημένος από αγάπη, στερημένος από ξεγνιασιά, στερημένος από ψυχολογία, στερημένος από τη χαρά της οικογενειακής ζωής, γιατί η οικογενειακή ζωή έχει τα βάρη, ο γάμος, η συζυγία έχει την ταλαιπωρία, τη μεγάλη του να βγάλεις τα προς το ζήν, του να μπορέσεις να συνυπάρξεις με τον άλλο, του να αναλάβεις όλες αυτές τις ευθύνες του γάμου, της συζυγίας και της γονεϊκότητας, έχει όμως και τις χαρές.
με τον τρόπο που ζούσατε τη ζωή σας τα πρώτα 18 χρόνια, είχατε μόνο τα βάσανα της συζυγίας και του γάμου και όχι τις χαρές. Δηλαδή στερούσε και από σένα τη χαρά και από τον εαυτό του. Αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω πόσο ευάλωτοι ήσουν και πώς παρασύρθηκε στην παράλληλη σχέση. Η οποία παράλληλη σχέση από τον τρόπο με τον οποίο γράφεις φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είναι σημαντική για σένα. Δεν είναι σημαντικός για σένα αυτός ο άνδρας με τον οποίο έχεις παράλληλη σχέση για 3 μήνες. Και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά ότι δεν είναι μόνο οι άνδρες που μπορεί να κάνουν παράλληλες σχέσεις χωρίς συνέστημα, μπορούν και οι γυναίκες. Δηλαδή η ανάγκη σου για σημασία, για προσοχή, για ερωτισμό, για φλερτ, για να νιώσεις θηλυκότητα ήταν αυτή που σε έκανε να προχωρήσεις σε μια σχέση που δεν ήταν σημαντική για σένα. Γιατί αν αυτή η σχέση παράλληλη ήταν σημαντική για σένα, με το που το έμαθε ο άνδρας σου και σου είπε να χωρίσατε, θα χώριζες με όλη σου τη χαρά, περιχαρείς θα χώριζες και θα πήγαινες με τη σχέση. Εσύ όμως φαίνεται ότι δεν τον ερωτεύτηκες τον άνθρωπο με τον οποίο έκανες παράλληλη σχέση και εξακολουθείς και θέλεις να είσαι με τον άνδρα σου. Έχω δουλέψει με ένα ζευγάρι πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν 20 χρόνια, το οποίο είχαν περάσει κάτι παρόμοιο και έχω μιλήσει και άλλες φορές για αυτό το ζευγάρι. Πολλά ζευγάρια έχω δουλέψει που έχουν περάσει κάτι παρόμοιο και επειδή έκαναν θεραπεία ζευγαριού σε όλη τη διάρκεια αυτών των μεταπτώσεων του πρώτου καιρού, δηλαδή μετά που η κοπέλα παραδέχθηκε την εξωσυζύγηση σχέση, τη διέκοψε και προσπάθησαν μαζί με τον άντρα να ξαναφτιάξουν τη σχέση τους, είχαν πάρα πολλές μεταπτώσεις, είχαν μέρες τέλειες, είχαν μέρες που γίνανε μεγάλοι καυγάδες, είχαν μέρες που ο άντρας της ασκούσε και σωματική και ψυχική βία, σε σημείο που εγώ θύμωνα πάρα πολύ για την κακοποίηση που δεχόταν η κοπέλα. Εγώ ίδια του είχα πει ότι θα τηλεφωνήσω, του έλεγα θα πρέπει να τηλεφωνήσεις εσύ, η γυναίκα σου, στη γραμμή για τη βία στην οικογένεια, σε καταγγείλει. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή υπέπεσε στο λάθος να κάνει παράλληλη σχέση, εσύ τώρα δικαιούσε να τη χτυπήσεις ή να τη φωνάζεις ή οτιδήποτε. Να μην σταπολιολογώ, εκείνο το ζευγάρι το οποίο έκανε θεραπεία, κατάφερε να διορθώσει τη σχέση του και κατάφερε να την κάνει και καλύτερη από πριν. Και μέχρι τώρα μου στέλνουν γράμματα, κάρτες τα Χριστούγεννα, την πρωτοχρονιά, μου λένε σε ευχαριστούμε. Δεν είμαι εγώ που τους βοήθησε, η θεραπεία τους βοήθησε. Λοιπόν, με τον άνδρα σου έπρεπε να κάνετε θεραπεία από την πρώτη μέρα. Δεν μπορούμε από μόνοι μας να ξεπεράσουμε κάτι τόσο τραυματικό όπως το ότι το τέρι μας έχει απατήσει. Κάτι τόσο τραυματικό το οποίο ξεσκεπάζει και αποκαλύπτει και την ένδυα του γάμου μας, τη φτώχεια του γάμου μας. Ο γάμος σας είχε τεράστια, μεγάλη συναισθηματική φτώχεια. Πρέπει να παντρευτήκατε μικρή, το ξαναλέω. Τώρα να πω κάτι σε αυτό που είπα πριν. Τότε, όταν έβλεπα εκείνο το ζευγάρι προ-20ετίας, δεν είχε βγει ακόμη ο νόμος που υποχρέωνε τους ειδικούς ψυχικής υγείας να καταγγέλουν περιστατικά βίας οπωσδήποτε. Δεν υπήρχε ακόμη εκείνη η νομοθεσία. Γι' αυτό δεν το έκανα να κάνω την καταγγελία. Του έλεγα όμως ότι έπρεπε να σταματήσει. Ήμουν θύμωνα πάρα πολύ όταν κάθε φορά που μου έλεγε η γυναίκα του ότι χθες το βράδυ με χτύπησε πάλι. Έστω και αν ήταν ένας πάτσος. Η βία είναι ασυγχώρητη. Δεν δικαιολογούμε σε καμία περίπτωση και τη ψυχική αλλά και τη σωματική βία. Μάλλον και τη σωματική αλλά και τη ψυχική βία. Η διαφορά της σωματικής με τη ψυχική βία είναι ότι η σωματική είναι πιο ευδιάκριτη. Ενώ η ψυχική είναι πιο δυσδιάκριτη. Όπως και να έχει, έπρεπε να κάνετε θεραπεία. Θεραπεία σε επιτακτικής βάσης. Να πηγαίνετε μια φορά τη βδομάδα, 2 φορές τη βδομάδα για ένα χρόνο. Όχι να πάτε 3 και 4 φορές και να το αφήσετε έτσι. Είναι φανερό πως ο άνδρας σου και αυτός αποθυμένα, γι' αυτό τώρα θέλει να βγαίνει, θέλει να περνάει καλά. Έρχεται όμως και κοιμάται μαζί σου. Εγώ νομίζω πως είναι κρίμα και άδικο εσείς οι δύο να χωρίσετε. Πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί μία απιστία να σταθεί αφορμή για να καλυτερεύσει ένας γάμος, μόνο όμως αν μετά την αποκάλυψη της απιστίας γίνουν 2 βασικά πράγματα. Σταματήσει η απιστία να επιτελείται, μετανιώσει το άνθρωπος που έχει απαντήσει και το ζευγάρι κάνει ψυχοθεραπεία.
Το να σταματήσει να επιτελείται απιστία και το να μετανιώσει ο άνθρωπο, το ίδιο. Δηλαδή, εσύ χωρί να σου το ζητήσει κανεί, χωρί να σου πει κανεί, διέκοψε και τελείωσε με εκείνον τον άνθρωπο. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Στείλε αυτό το βίντεο στον άντρα σου να το δει, στον ιδιαστάση σύζυγό σου να το δει. Μπορείτε να σώσετε το γάμο σα. Είναι κρίμα εφόσον έχει αισθήματα για τη γυναίκα σου, εφόσον πα και κοιμάσαι ξανά με τη γυναίκα σου. Εφόσον είδες και εσύ εκ των υστέρων ότι έχετε αποθυμένα και οι δυο, εφόσον έχετε περάσει 18 χρόνια συζυγίας με μεγάλη ταλαιπωρία και με όλους τους κόπους της συζυγίας και χωρίς τη χαρά της συζυγίας, είναι κρίμα τώρα να χαλάσετε μεταξύ σας την ευκαιρία σας για να είστε ευτυχισμένοι μαζί. Γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να γνωριστούν νωρίς, αλλά να ταιριάζουν και να είναι ο ένας το τέρι του άλλου. Κάνω μία έκκληση στο σύζυγό σου να το ξανασκεφτεί για να κάνετε ψυχοθεραπεία ζευγαριού με διάρκεια όμως και με τον τρόπο που έχω πει. Στις επόμενες μέρες έχω κάποιο vlog το οποίο μιλάει για τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας και πώς μερικές φορές οι ίδιοι τις σαμποτάρουμε. Αλλά μία και δύο και τρεις συναντήσεις δεν είναι αρκετές για να πεις «Α, δεν είναι καλός, δεν είναι δυνατός ο ψυχολόγος, σταματάμε και δεν ξαναπάω». Λοιπόν, εάν όμως ο άνδρας σου επιμένει και δεν θέλει να ξαναπροσπαθήσετε για το γάμο σας, τότε και εσύ δεν θα τον παρακαλάς. Θα το πάρεις απόφαση και θα προχωρήσεις τη ζωή σου με ό,τι αυτή φέρει μπροστά. Με ό,τι σου φέρει η ζωή στο πιάτο σου. Δεν κλαίμε και δεν παρακαλάμε. Έχεις δείξει με πάρα πολλούς τρόπους ότι θέλεις να διασώσεις το γάμο. Έχεις κάνει πράξεις που δείχνουν μεταμέλεια και που δείχνουν μετάνοια, ουσιαστική μετάνοια για την παράλληλη σχέση. Τώρα στο χέρι του είναι αν θα σε συγχωρέσει ή όχι. Σήμερα που είναι Χριστούγεννα, εύχομαι να είστε καλά. Και εσείς που σας αρέσουν τα Χριστούγεννα και σε εσάς που δεν αρέσουν τα Χριστούγεννα. Καλημέρα.